και μεγάλη ευχαρίστηση να έχω δίπλα μου τον υποψήφιο περιφερειάρχη της Αττικής μας, τον κύριο Πατσούλη, τον οποίο τον έχω μόνο για ένα λόγο. Να μας πει τι θα κάνει αν με το καλό βγει περιφερειάρχη. Κύριε Πατσούλη, ο λόγος εσάς. Καταρχήν, όπως είπα και πριν, να το πω και τώρα, τα ουσία ημών, ότι αυτή τη στιγμή υπάρχουν οι διαθέσεις για την ανάπτυξη του αθλητισμού, του πολιτισμού, των ομάδων που έχουν την ιστορία σε ένα παγκόσμιο brand name, σε μια παγκόσμια αναφορά. Άρα λοιπόν, με απόλυτη συνείδηση και χωρίς κανέναν άλλο λόγο, θεωρούμε ότι η στήριξη των μεγάλων ομάδων, των ιστορικών ομάδων όπως η ΣΑΕ, σχετίζεται στον απόλυτο βαθμό με το να μπορέσουμε αυτές οι υποχρεώσεις που έχει αναλάβει η περιφέρεια, όχι μόνο να τις αναλάβουμε, αλλά να επιστρέψουμε τις διαδικασίες, διότι οποιαδήποτε εγκατάσταση, όπως ακριβώς έχει προγραμματιστεί, με τους όρους και με τις ποιοτικές διαδικασίες, θα το κάνουμε κτήμα για όλο τον κόσμο, προφανώς για τον κόσμο της ΣΑΕ, μέσα από την απόλυτη επίσπευση όμως των διαδικασιών, διότι η παθογένεια σήμερα της περιφερειάς είναι μία, ότι αποφασίζει αλλά περνάει πολλής χρόνος για να γίνουν υλοποιήσεις. Εμείς λοιπόν δεσμευόμαστε στις υλοποιήσεις, αλλά κάνουμε γρηγορότερα τον χρόνο. Η χειραψία εδώ με τον κύριο Πατσούλη είναι ότι μας υπόσχεται με 10 λόγια παιδιά που να με καταλάβετε, ότι υπόσχεται ο μέλλον περιφερειάρχης να εκταμιευτούν τα 20 εκατομμύρια από όσο το καλά φίλια εξήδες, έτσι, και να έχουμε το σπίτι μας το πολύ μέχρι το καλοκαίρι του 20. Να είσαι καλά. Να είσαι καλά.